Σήμερα βρισκόμαστε στα πλαίσια της εβδομάδας τοπικής δημοκρατίας. Είναι κάτι που ένας πανευρωπαϊκός θεσμός και έτσι κάθε χρόνο και εμείς συμμετέχουμε και μάλιστα με επιτυχία. Γι' αυτό έχουμε και μια ιδιαίτερη διάκριση σαν Δήμος εδώ και πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για να αναδείξουμε μια εφαρμογή την οποία από το καλοκαίρι του 2007 έχει ο Δήμος Χανίων και την έχει στη διάθεση των δημοτών του και των επισκεπτών της πόλης μας. Και τι είναι? Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι μια εφαρμογή στο κινητό που μπορεί να την κατεβάσει ο καθένας, που ονομάζεται Δημότης Χανίων και δίνει την ευκαιρία στον καθένα που εντοπίζει ένα πρόβλημα στην πόλη, στη γειτονιά του, σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου, είτε έχει σχέση με καθαριότητα, με πράσινο, με τεχνικά έργα, με οτιδήποτε, να το φωτογραφήσει και αμέσως να το στείλει ουσιαστικά μέσω του κινητού του με μια πολύ εύκολη διαδικασία στις υπηρεσίες του Δήμου. Έτσι, διευκολύνεται ο Δημότης την επικοινωνία του με το Δήμο. Θεωρούμε ότι πραγματικά του δίνουμε ένα δικαίωμα να παρέμβει σε αυτό που τον απασχολεί, είναι ένα δημοκρατικότατο δικαίωμα και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων να είναι πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές εφόσον έχουν με αυτόν τον τρόπο την πληροφορία. Να πούμε επίσης ότι είναι ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος, διότι εντοπίζουμε με τη φωτογραφία αμέσως με το κινητό μας τη θέση που βρίσκεται το πρόβλημα και πάρα πολύ εύκολα το καταγράφουμε και μπαίνουμε σε μια διαδικασία να διορθώσουμε αυτό το θέμα που μας τίθεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι πραγματικά λοιπόν ζητάμε από τους συνδημότες μας κυρίως να μην φοβηθούν αυτή την εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ απλή, πολύ εύκολη, είναι σχεδόν ένα παιχνίδι, όμως που έχει αξία για την καθημερινότητα όλων μας. Έχουμε να δώσουμε κάνα στοιχείο, Δήμαρχε. Μάθαμε ότι από το καλοκαίρι που το παρουσιάσατε μέχρι σήμερα είναι περίπου 300 οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέσω αυτής της εφαρμογής. Βλέπετε να στέλνουν σημαντικά φωτογραφίες που να έχουν ουσία. Υπάρχει ανάγκη να κατά κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Πιθανόν να μην την έχουμε επικοινωνήσει αρκετά μέχρι τώρα και οι δημότες μας να μην έχουν καταλάβει την αξία τους και να μην έχουν αυτή τη στιγμή στο κινητό τους την εφαρμογή. Από όσο γνωρίζω, ανεβαίνει αυτός ο αριθμός. Με πληροφορούν ότι έχει περάσει τους 500, αλλά θέλουμε να είναι χιλιάδες οι χρήστες και κυρίως οι συνδημότες μας οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά, μέσα από ένα παιχνίδι, το εννοώ, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την καθημερινότητα όλων μας και μια άμεση επικοινωνία με τον φορέα που λέγεται Δήμος και που είναι εδώ για τους δημότες του.